τίτλους και όλα, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε αυτό που λέει και ο τίτλος, δεν είναι τίποτα παραπλανητικό. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που θα δοκιμάσω φίλερ στο σπίτι, γιατί εδώ και λίγο καιρό έχει κάνει την εμφάνισή της μία αφίσα στο φαρμακείο της γειτονιάς μου που περνάω καθημερινά και κάθομαι έτσι και την κοιτάζω, γιατί είναι μία πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και δίπλα της έχει μία δερμοκαλλυντική αγωγή η οποία είναι για να κάνεις γέμισμα των ρητίδων στο σπίτι. Και ήταν πάρα πολύ ελκυστικό αυτό για μένα, γιατί ήθελα να μπω εκείνη τη στιγμή στο φαρμακείο και να το αγοράσω. Δεν σας κρύβω ότι με αυτά τα προϊόντα είμαι κάπως σκεπτική, αλλά αυτό που με τράβηξε ακόμα περισσότερο είναι ότι είδα ότι έχει 2 πατέντες ευρεσιτεχνίας και έχει πάρει βραβείο γι' αυτό. Και εντελώς καρμικά βρέθηκε αυτό εδώ στα χέρια μου, που είναι η Φιλερίνα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς την έχετε δει στα φαρμακεία, σε αφίσες ή μέσα σε φαρμακεία. Είναι της ελβετικής εταιρείας Labo και είναι δερμοκαλλυντική αγωγή γεμίσματος των ρητίδων στο σπίτι με 6 και 8 υαλουρονικά. Η πατέντα είναι η σύνθεση του υαλουρονικού και η ικανότητά του να φτάνει πάρα πολύ βαθιά μέσα στο δέρμα. Και λέω, τι λες! Και λέω, σε χρειάζομαι σένα στη ζωή μου. Πρέπει να σε δοκιμάσω. Και το δοκίμασα, παιδιά, το δοκίμασα. Οπότε σήμερα αυτό είναι το βίντεο, αυτό θα δοκιμάσουμε. Μία ενέσιμο υλικό, μία διακοπή για να σας πω ότι αυτό εδώ πέρα μία τυχερή θα το κερδίσει, οπότε ανοίγετε το κουτί περιγραφής, δεν το έχω βάλει στον τίτλο γιατί ξέρω ότι όσους πατήσατε να δείτε αυτό το βίντεο, τη χρειάζεστε αυτή τη θεραπεία. Η αγωγή κυκλοφορεί σε βαθμούς από τον αριθμό 1 μέχρι το 5, όπου αυτό εξαρτάται από το τι ανάγκες έχει το δικό σου δέρμα. Εγώ ήμουνα για 2, αλλά επειδή ήθελα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα, πήρα το 3 και γιατί είμαι και λίγο έξτρα παραπάνω και γιατί να μην είμαστε έξτρα άλλο. Και πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία για να σας δείξω ακριβώς τι έχει μέσα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο απλό κουτί. Βλέπουμε σε 2 φάσεις τη θεραπεία. Η πρώτη φάση είναι το τζέλι αλουρονικού και η δεύτερη φάση είναι το film θρέψης και τα 2 απλικατέρ αντίστοιχα, δεξιά και αριστερά. Τα απλικατέρ έχουν 1 ml δόση, συνιστόμενη δόση όμως είναι 2 ml αντίστοιχα. Το film θρέψης λειτουργεί ώστε να κλειδώσει το υαλουρονικό μέσα και είναι και σαν την κρέμα ημέρα σας, ας το πούμε, σαν την 24ωρη κρέμα ή τη βραδινή σας κρέμα. Η αγωγή το καλύτερο είναι να γίνεται το βράδυ, γιατί κατά τη διάρκεια του ύπνου γίνεται καλύτερη ανάπλαση των κυττάρων, οπότε εγώ το βράδυ την κάνω. Τι υπόσχεται? Παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης, γέμισμα των ρητίδων, ανόρθωση των ζυγωματικών και του περιγράμματος του προσώπου, του οβάλ δηλαδή, και αύξηση του όγκου των χιλιών. Το κολαγόνο και το υαλουρονικό τα έχουμε σε μεγάλες ποσότητες από όταν είμαστε παιδιά. Και αυτό είναι ο λόγος που δεν σπάμε με κάθε έκφραση που κάνουμε, δεν κάνουμε ρητίδες, δεν βαθαίνουν. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί το κολαγόνο, φανταστείτε το σαν μια αλυσίδα που είναι πάρα πολύ γερά δεμένη. Μεγαλώνοντας αυτή η αλυσίδα, χαλαρώνει, ανοίγει και έτσι δεν υπάρχει κάτι να κρατήσει το δέρμα μας σφριγγυλό ώστε να μην βαθαίνουν οι ρητίδες. Μπαίνει μέσα δηλαδή το δέρμα, βαθαίνει η ρητίδα. Αυτό γίνεται. Και το υαλουρονικό βοηθάει στην αναπαραγωγή του κολαγόνου. Και η αγωγή αυτή είναι για 14 ημέρες. Οπότε πάμε να δούμε την πρώτη εφαρμογή που έκανε για να δούμε και τα αποτελέσματα. Γιατί τελικά δουλεύει αυτό ή δεν δουλεύει? Να, θα σας δείξω πριν και μετά, θα τα δούμε όλα και επιστρέφω. Και πριν ξεκινήσουμε την εφαρμογή, να σας πω ότι απλώνεται σε καθαρό δέρμα και πάω να το ανοίξω. Αυτό εδώ πέρα είναι όπως είναι το υαλουρονικό και στα ιατρία. Το βλέπετε αυτό, είναι λίγο στραβό. Και εδώ είναι τα ml, παίρνει μέχρι 1 ml. Βάζουμε μέσα και τραβάμε το προϊόν μέχρι να πάει στο 1 ml. Εδώ είμαστε, έχει γεμίσει. Και ξεκινάμε από πάνω. Γεμίζουμε εδώ, κάνουμε εδώ το συνοφρίωμα, εκεί που υπάρχουν ρητίδες. Όπου υπάρχουν ρητίδες, πας και βάζεις. Κάνουμε στα μάτια, κάνουμε το πόδι της χήνας, εδώ. Και εδώ, και εδώ, και εδώ. Πάμε στα ζυγωματικά και κάνουμε 3 κινήσεις, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Εδώ. Και παίρνουμε, αφού μας τελείωσε κι άλλο, σουφρώνουμε τα χείλη μας και βάζουμε γύρω γύρω. Και μέσα. Και στο περίγραμμα.
Και πάμε και στο βάλ του προσώπου. Εδώ. Αυτό ήταν. Τώρα αφήνουμε αυτό όπως είναι για 10 λεπτά και μετά από 10 λεπτά επιστρέφω για να σας δείξω τι ακριβώς θα κάνουμε. Λοιπόν, έχουν περάσει 8 λεπτά. Έχω άλλα 2 λεπτά ακόμα και θέλω να σας κάνω ένα update για τα χείλη μου, τα οποία τα νιώθω κάπως να δροσίζονται και να διωγγώνονται, όπως νιώθεις με ένα προϊόν που έχει καψαϊκίνη έτσι και στα διωγγώνει, αλλά αυτό δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Και μου το είπαν βέβαια ότι θα συμβεί αυτό με τα χείλη. Δεν μπορώ να καταλάβω αν φαίνονται μεγαλύτερα. Εγώ τα νιώθω κάπως μεγαλύτερα. Να πω επίσης ότι μπότοξ δεν έχω κάνει. Είχα κάνει πέρσι, άρα έχει φύγει. Μπορώ δηλαδή να κάνω αυτή την κίνηση. Ούτε έχω κάνει γεμίσματα στις ρητίδες μου. Ό,τι έχετε δει από πριν, αυτό θα είναι και μετά. Οπότε θα δούμε τη διαφορά σε σχέση με το πριν. Ο λόγος που αφήνουμε πρώτο το προϊόν επάνω στις ρητίδες είναι για να εισχωρήσει καλύτερα μέσα και να πάρει ό,τι χρειάζεται, να απορροφήσει ό,τι χρειάζεται. Και μετά αυτό που θα κάνουμε είναι να πατήσουμε με τα χέρια μας και να απλώσουμε το προϊόν ταμποναριστά σε όλο το πρόσωπο. Ωραία, πέρασαν και τα 10 λεπτά. Πάμε να απλώσουμε στο πρόσωπο, πατάμε ταμποναριστά πάντα. Δεν θέλουμε να τρίψουμε γιατί μπορεί να κάνει σαν μακαρόνι, οπότε το κάνουμε πάντα ταμποναριστά. Και στα χείλη και εδώ στο οβάλ. Ξέχασα να σας πω επίσης ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στο λαιμό αυτό το προϊόν. Απλά υπάρχει άλλη θεραπεία για το λαιμό, αλλά χρησιμοποιείτε άνετα, δεν χρειάζεται να πάρετε απαραίτητα την άλλη θεραπεία. Τώρα προχωράω στο δεύτερο βήμα, όπου είναι το film θρέψης. Θα βγάλω το στόμιο από μπροστά γιατί δεν χρειάζεται και θα πάρω κατευθείαν το προϊόν από μέσα, οπότε θα αφήσουμε ποσότητα εδώ, γενικά όπως βάζουμε την κρέμα μας, είναι σαν κρέμα. Αυτό το πράγμα μυρίζει τέλεια. Και κάνουμε μασάζ όπως κάνουμε κανονικά με την κρέμα μας, αυτό δεν το φοβόμαστε. Πάμε να δούμε από κοντά τι έχει γίνει και να δούμε και ένα πριν και μετά. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω και την τεράστια διαφορά, αλλά δεν πρέπει να είναι και η τεράστια διαφορά. Βλέπω κάτι ελαφρύ, βλέπω πιο λίγο και το μέτωπο, εκεί που έχω το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς, και βλέπω και εδώ αρκετή διαφορά. Καταλαβαίνω εδώ πέρα δουλίτσα. Κάτι έχει γίνει εδώ. So far so good. Το πρώτο πράγμα που βλέπω μετά την εφαρμογή είναι μια πιο φρέσκια όψη και ένα πιο ξεκούραστο πρόσωπο και νιώθω ότι κάπως έχει σβηστεί η ρητιδούλα, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να αποτυπωθεί αυτό στο φακό. Στις 5 μέρες με την εφαρμογή είδα πολύ μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι είδα την πρώτη μέρα. Φαντάζομαι τι μπορεί να κάνει αυτό στις 14 μέρες και ανυπομονώ. Λοιπόν, θέλω επίσης να σας αφήσω εδώ και στην περιγραφή τα social media της Φιλερίνα, ώστε να πάτε να δείτε. Αν θέλετε, έχετε κάποιες ερωτήσεις να τις κάνετε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταρτισμένοι και μπορούν πάρα πολύ να σας βοηθήσουν. Οπότε νιώστε ελεύθερα να τους ενοχλήσετε όπως το έχω κάνει και εγώ για να ρωτήσω για τη συγκεκριμένη αγωγή. Έχουμε και το διαγωνισμό, οπότε ανοίξτε την περιγραφή για να δείτε όλες τις οδηγίες εκεί. Αυτό ήταν το βίντεο, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, πώς είδατε εσείς αυτή την αγωγή μέσα από το βίντεό μου. Εσείς να μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε, σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου με καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Ακολουθήστε με σε Facebook και Instagram γιατί μοιράζομαι πολλά πράγματα από εκεί και δεν θέλω να τα χάνετε με τίποτα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Ήρθες! Ε? Ήρθες! Ναι! Γυρίζω βίντεο!